Υπεγράφει το πρωί της Τετάρτης η υπογραφή διεθνούς πολιτιστικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Ιδαλίου του νησιού της Κύπρου. Η συγκεκριμένη συνεργασία θα επιφέρει πολλά κέρδη, όπως αναφέρουν οι δύο δήμαρχοι, τόσο στο Δήμο της Ελλάδος όσο και στο Δήμο της Κύπρου. Σήμερα βρίσκεται εδώ με αφορμή, θα έλεγα, τις γιορτές Παλιάς Πόλης, αλλά και με την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με μια πόλη, το Δάλι, δίπλα στη Λευκωσία, όπου και αυτή, θα έλεγα, χαρακτηρίζεται από πολιτισμό, αλλά πιο πολύ είναι η βιομηχανική πόλη της Λευκωσίας, πολύ ιστορική, αρχαία πόλη, με πολλά κοινά, θα έλεγα, και με παλιά πόλη, με πολλά κοινά των δύο πόλων. Στόχος και των δύο δημάρχων, βεβαίως, είναι να βοηθήσουν τις πόλεις τους να αναπτυχθούν περισσότερο, αλλά και την κοινωνία, τους πολίτες, να έχουν ωφέλη από αυτή τη συνεργασία. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλένος, επισήμανε πως οι δύο δήμοι έχουν πάρα πολλά κοινά, ειδικότερα στο ιστορικό κέντρο τους, και πως η υπογραφή της συγκεκριμένης διεθνούς συνεργασίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα των Δήμων. Δεν είναι μόνο η αγάπη και οι κοινοί δεσμοί, είναι και η κοινή καταγωγή. Κάτι το οποίο μας σπρώχνει, έτσι ώστε αύριο να υπογράψουμε το πρωτόκολλο συνεργασίας και ελπίζουμε μετά την υπογραφή να του δώσουμε την ανάλογη ζωή, έτσι ώστε να συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί προς όφελος των δύο πόλεων μας. Το Ιδάλιο είναι μια ιστορική πόλη της Κύπρου, από τις πιο ιστορικές. Να πω ότι το όνομα του το πήρε από τον βασιλιά Χαλκάνοραν, τον μυθικό ήρωα του Τροϊκού Πολέμου. Θα συνδεθούν οι πολίτες των πόλεων μας. Θα υπάρχουν οι ανάλογες ανταλλαγές επιχειρηματιών, πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων, συλλόγων οι οποίοι ασχολούνται με την παιδεία και άλλοι φορείς σε άλλα επίπεδα, έτσι ώστε αυτή η συνεργασία που ξεκινά αύριο να εμπλουτιστεί και να έχει για χρόνια, για τα επόμενα χρόνια, ζωή.